Τελικά είχαμε 2.626 κρούσματα. Από αυτά 1.040 είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. 330 νοσηλεύονται, 710 αναρώνουν κατοίκων. Από τα υπόλοιπα 1.586 μη ενεργά κρούσματα, 497 συνάνθρωποι μας νοσηλεύτηκαν και πήραν εξιτήριο, 945 ανάρρωσαν κατοίκων και δυστυχώς 144 δεν τα κατάφεραν σε σχέση με τη γεωγραφία των κρουσμάτων. Από τα 2.626 κρούσματα, 1.496, δηλαδή ποσοστό 55,9% ήταν στην Αττική. 237 ήταν σε δομές φιλοξενίας ή οικισμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού. 198 ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, 160 στη Δυτική Μακεδονία, 125 σε πλωτά μέσα, 94 στην Δυτική Ελλάδα, 93 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και λιγότερα στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, νομών, κανένα κρούσμα δεν υπήρχε στην Ευρυτανία, στη Λακωνία και στη Φωκίδα. Τα περισσότερα κρούσματα είχαν η Καστοριά 85, η Κοζάνη 71, η Ξάνθη 52, η Λάρισα 50 και η Λία 48. Στην πρώτη δεκαπεντάδα των δήμων που είχαν κρούσματα Πρώτο είναι ο Δήμο Αθηναίων με 314, η Κυφησιά με 116, η Θεσσαλονίκη με 85, η Καστοριά με 79, ο Δήμο Φιλοθέη Ψυχικού με 73, ο Δήμο Πειραιά με 59, ο Δήμο Χαλανδρίου με 52, ο Δήμο Γλυφάδας με 49, ο Δήμο Περιστερίου με 46, ο Δήμο Λαρισαίων με 42, Πατρέων με 38, Νέα Μύρη με 37, Αμαρουσίου 36, Νέα Ιωνία 35, Ξάνθης 34 και Ορδέα 31. Από αυτού του Δήμου 7 ήτη, η Κυφυσιά, η Καστοριά, η Φιλοθέη Ψυχικό, το Χαλάνδρη, η Ξάνθη, η Ορδέα και η Νέα Ιωνία Αττική παρουσιάζουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιομορφία τη τοπική διασπορά και τη σχέση του αριθμού των κρουσμάτων με τον αριθμό του πραγματικού γενικού πληθυσμού του Δήμου.